παροτρύνω να συνεχίσουν να μιλούν την ελληνική γλώσσα όπως και όπου μπορούν, γιατί είναι πιο πλούσια και πιο ποιητική η γλώσσα του κόσμου. Συγχαίρω και ευχαριστώ τους γονείς, γιατί επέλεξαν να στείλουν τα παιδιά τους σε ελληνικό σχολείο και εκφράζω την ευγνωμοσύνη του γραφείου μας προς όλους τους εκπαιδευτικούς και ο κύριο Πετελού, ιερό και εθνικό έργο. Πρέπει να ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικές και τις καθηγήτριες που μας βοήθησαν να μάθουμε τα παιδιά μας, την γλώσσα μας, να μάθουμε την ιστορία μας και την κουλτούρα μας. Γιατί για ελληνικά που δουλεύουν και πολλά στα ελληνικά σχολεία, στις εκκλησίες, που δεν δουλεύουν για πολλά χρήματα, αλλά έχουν πλησιάσει μια ζωή. Και γι' αυτό εγώ τους ευχαριστώ για όλα που έχουν κάνει. Γιατί στα παιδιά που είναι εδώ σήμερα, που συνεχίζανε το έργο και μάθανε τα παιδιά, θα συνεχίσουν στους γονείς που τα πάνε στα ελληνικά σχολεία. Δικά στη χώρα, σεβασμιότατε, την κυβερνούν ειδικά δύο παράγοντες. Οι πολιτικοί άνθρωποι, οι κυβερνήσεις που εκλέγει ο λαός και οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί. Έτσι λοιπόν, οι διδάσκαλοι μας και τα παιδιά μας είναι οι κυβερνήτες της νέας γενιάς. Στη νέα γενιά την οποία προσβλέπουμε και ελπίζουμε για ένα καλύτερο αύριο, όχι μόνο για την Ελλάδα μας, αλλά και τον κόσμο μας. Ο πατέρας μου μίλαγε και μιλούσε ελληνικά, συχνά του απαντούσε με αγγλικά, αλλά ξέραμε και καταλαβαίναμε πόσο σημαντική ήταν η ελληνική γλώσσα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ελληνική ταυτότητα με βοήθησε να γίνω ο άντρας, ο πατέρας και ο επιστήμον που είμαι σήμερα. My friends, my young friends, my children, the bricks are your education. And the people around you that have instilled all of these tools in you to become something in life. Build your cathedral, and I'm sure you will make us proud, as we are proud of you here today. Thank you. Προσπαθήστε να μιλάτε στο σπίτι ελληνικά, έστω και αν δεν είναι ελληνικά. Μιλάτε ελληνικά, δώστε τον ήχο της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά. Σου ευχαριστώ ιδιαίτερως τους μιλητάς απόψε, τον πατέρα Ιβάνη που άρχισε, την κυρία Μακεδόνη, η οποία οργανώνει αυτό το γεγονός όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ τους μιλητάς, ευχαριστώ τα παιδιά που είναι μαζί μας απόψε και θα παραδοχθούν και τους γονείς. Ελευθερία και σαν πρώτα ανδριωμένη σήμερα, τιμώντας τη μνήμη των τριών ιεραρχών, αφιερώνουμε τη γιορτή μας στον εθνικό μας ποιητή, Διονύσιο Σολομό. Ο Σολομός έκανε πολλή προσπάθεια για να γράψει στα ελληνικά. Αυτό ήταν δύσκολο, επειδή ο ποιητής δεν γνώριζε καλά την ελληνική γλώσσα. Η τριβή του στην ελληνική γλώσσα, όπως έλεγε ο Πολυλάς, ο πρώτος εκδότης του και μαθητής του, δεν αναλογούσε με τον πλούτο της φαντασίας του. Με τους τρεις ιεράρχες και τα ελληνικά γράμματα με ένα ωραίο πρόγραμμα που είχε μεγάλη επιτυχία. Το πρόγραμμα είχε ως βάση τον Διονύσιο Σολομό, τον εθνικό μας ποιητή, και δώσαμε τα βραβεία στα παιδιά που ήταν αριστούχοι στην ελληνική γλώσσα από όλη την περιοχή της Νέας Υόρκης, του Connecticut και του New Jersey, ακόμη και από το Μιζούρι, Πατώμα και τη Βιρτζίνια. Φέτος είχαμε 73 παιδιά που πήραν βραβεία και ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε περισσότερα παιδιά και να τους συγχαρούμε. Θρησκεία, Ελλάδα. Σαν ποτάμι το αίμα εγίνει και κυλάει στη λαγκαδιά και το θόο το χορτοπίνει αίμα αντίς για την δροσιά. Μου ξαναρχόνται να ένα χρόνια δόξα. Yeah.
Όμως κοντά στην κορασιά που με σφίξε και χάρη αισιόταν το λαστρόγυρο και λαγαρό φεγγάρι και ξετυλίζει ογλίγορα κάτι που εκεί θε βγαίνει κι ο μπρος μου ιδού που βρέθηκε μια φεγγαροτημένη. Ήταν η μεγάλη μου χαρά να μιλήσω σήμερα στα παιδιά, να τους ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνουν και να τους πω συγχαρητήρια και στα ανώτερα για τη δουλειά που κάνουν και θα κάνουν στο μέλλον. Ελπίζω να γίνεται κάθε χρόνο και εγώ να είμαι παρόν. Στις 3 Φεβρουαρίου του 1899 παρασημοφορήθηκε με το Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος, διότι με την ποίηση του διέγειρε τα αισθήματα του λαού στον αγώνα για εθνική ανεξαρτησία. Το 1851 όμως εμφανίστηκαν σοβαρά προβλήματα υγείας και ο χαρακτήρας του έγινε ακόμα πιο ιδιόρυθμος. Αποκόπηκε από τα φιλικά του πρόσωπα και μετά την τρίτη κεφαλική συμφόρηση που έπαθε το 1856 δεν έβγαινε πλέον από το σπίτι. Πέθανε τελικά στις 9 Φεβρουαρίου του 1857. Ένα πάρα πολύ ωραίο γεγονός και το ονομάζω γεγονός γιατί δεν είναι απλώς γιορτή, πάρα πολύ ωραίος και πάρα πολύ ευχάριστος εορτασμός, ο οποίος παρά το ότι κράτησε σχεδόν 3 ώρες δεν φάνηκε, διότι ήταν πάρα πολύ ευχάριστο να βλέπει κανείς την πρόοδο των παιδιών μας και την παρουσία του ελληνικού πολιτιστικού ορθοδόξου στοιχείου με τόσο ωραίο τρόπο. Στη διάρκεια αυτού του εορτασμού τονίσαμε την ανάγκη η ελληνική γλώσσα να μην είναι ένα θέμα το οποίο εξαρτάται μόνο από το σχολείο, αλλά πρέπει να καλλιεργηθεί στην οικογένεια. Η οικογένεια έχει παρατηρηθεί ότι όταν η οικογένεια μιλάει τα ελληνικά, τα παιδιά αξιοποιούν περισσότερο το σχολείο και καταλήγουν στην ηλικία των 12-15 ετών να μιλάνε πάρα πολύ καλά ελληνικά. Σήμερα ένα μικρό κομμάτι του πολιτιστικού θησαυρού της Καπαδοκίας. Επιλέξαμε χορούς της περιοχής γιατί συνδέεται άμεσα με τη ζωή και τη δράση των 3 ιεραρχών.